Πριν από 9 μήνες, όπως γνωρίζετε, με την εντολή των συμπολιτών μας, αναλάβαμε την ευθύνη διοίκησης του Δήμου. Όχι του ενιαίου Δήμου πλέον, αλλά του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, που δημιουργήθηκε μόλις 3 μήνες πριν τις εκλογές, με τα γνωστά κενά, τις προχειρότητες, την έλλειψη προετοιμασίας, αλλά και τις γνωστές σκοπιμότητες. Θα αναφερθώ στην πάροδο των 4 προηγούμενων μηνών, που η Δημοτική Αρχή κλήθηκε να δώσει λύσεις και να διαχειριστεί μια σειρά από πρωτόγνωρα ζητήματα, τα οποία εν πολλής ακόμα αντιμετωπίζουμε. Συγχρόνως, όλο αυτό το διάστημα, κυρίως της πανδημίας, είχαμε στη διάθεσή μας ελάχιστες δυνάμεις σε προσωπικό. Παρόλα αυτά, προχωρήσαμε στο σχεδιασμό σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του Δήμου. Στην αρχή, λοιπόν, ουσιαστικά της θητείας μας, ήρθαμε αντιμέτωποι με μια πανδημία που τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι ποτέ να κλήθηκε κανείς άλλος να αντιμετωπίσει, πόσο δε μάλλον κάποια δημοτική αρχή. Λειτουργήσαμε εξ αρχής σε όλα τα επίπεδα, με βάση κοινωνικά πρώτα απ' όλα κριτήρια. Είχαμε πολυσχηδή δράση, με ενημέρωση του κοινού, με συνεχείς ανακοινώσεις, με ουσιαστικές αποφάσεις αλλά και παρεμβάσεις σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, προστασίας των υπαλλήλων και του προσωπικού μας, πολυπίκυλη στήριξη των ευπαθών ομάδων και των αδύναμων συμπολιτών μας, παρεμβάσεων για συμβολή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, σε συντονισμό φορέων, συνεργασία με υγειονομικούς φορείς, με σωματεία, σε απολυμάνσεις και καθαρισμούς, σε λήψη μέτρων στήριξης των επαγγελματιών, σε διεκδίκηση στήριξης και ελάφρυνσης των επιχειρήσεων από το κεντρικό κράτος, το οποίο είχα την ευκαιρία να το κάνω και μέσω της ΚΕΔΕ, που έχω την τιμή να συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αναφέρω ενδεικτικά ότι η προμήθεια του νοσοκομείου μας με το μηχάνημα διενέργειας τεστ για τον κορονοϊό, που έγινε πράξη τις προηγούμενες μέρες, αποτελεί μια πρωτοβουλία η οποία ελήφθη, όλοι θα θυμάστε, μετά από την σύσκεψη η οποία είχε γίνει στον εξωτερικό χώρο στο Φαλιράκι, όταν είχαμε συγκαλέσει όλους τους υγειονομικούς φορείς του τόπου, δημάρχους, βουλευτές και όλους όσους εμπλέκονται στο ζήτημα της πανδημίας και βεβαίως με κύριο συνεργάτη μας, τον Ιατρικό Σύλλογο Κέρκυρας. Το μηχάνημα είναι ένα από αυτά που καταφέραμε να επιτύχουμε για το νοσοκομείο, που είναι πολύ βασικό από εδώ και πέρα, γιατί όπως ξέρετε, ένα υγειονομικά ασφαλές μέρος, ένας προορισμός, αποτελεί πλέον κριτήριο το πόσο ασφαλής και το πόσο καθαρός είναι ένας προορισμός και τι υπηρεσίες υγειονομικές μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες και στους ντόπιους στην επιλογή για μέρος διακοπών. Έχει έρθει λοιπόν στο νοσοκομείο μας ικανό υγειονομικό υλικό, ώστε να θεωρείται από τα πιο σύγχρονα πλέον περιφερειακά νοσοκομεία. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή ο εξοπλισμός αυτός δεν υπήρχε ποτέ άλλοτε, ζητήσαμε με απόφαση και του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Δημοτικού μας Συμβουλίου να επανασυσταθεί, όπως ήταν και εξαγγελίες και δεσμεύσεις προεκλογικές, η Υγειονομική Περιφέρεια Νέων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα, για να μπορούμε να επιλύουμε πιο άμεσα και πιο ευέλικτα τα προβλήματα στον κλάδο αυτό της υγείας. Η Δημοτική Αρχή, λοιπόν, με το προσωπικό που μετριόταν πραγματικά στα δάχτυλα, αφού το μεγαλύτερο μέρος, όπως είπαμε, έκανε χρήση των δικαιωμάτων που υπαγόρευε ο νόμος, λειτουργήσε υποδειγματικά και αποτελεσματικά. Κρατήσαμε το Δήμο σε υψηλά επίπεδα, ενεργό, ουσιαστικό, ως προς τις παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα που ανέφερα πριν. Ήμασταν μπροστάριδες και είναι τιμή μας που μπορούμε να ανταποκριθούμε και μπορέσαμε στις ανάγκες αυτές των συμπολιτών μας και του τόπου μας. Σεβαστήκαμε στο έπακρο τις δύσκολες στιγμές που περνούσαν όλοι οι συνδημότες μας και τους εκπροσωπήσαμε, θεωρώ, σε όλα τα επίπεδα επάξια, τιμώντας την εμπιστοσύνη τους. Αποδείξαμε στην πράξη ότι ακόμη και σε πρωτόγνωρες συνθήκες έχουμε την ικανότητα να σχεδιάζουμε, να αντιδρούμε άμεσα με γρήγορα αντανακλαστικά και αποτελεσματικά, να εργαζόμαστε σκληρά νύχθη μερών προς όφελος των συμπολιτών μας. Επειδή, ωστόσο, η απειλή μπορεί να μην έχει εντελώς παρέλθει και ο Δήμος μας μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει εκ νέου την ορατή πιθανότητα ύπαρξης νέου κύματος,
μετά το φθινόπωρο, θα ήθελα να ενημερώσω ότι οι ενέργειες που έχουμε κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και αυτές που πρόκειται να επακολουθήσουν, εστιάζουν κυρίως στην κάλυψη των αναγκών και στην στήριξη των ευπαθών και αδύναμων ομάδων, την στήριξη και κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας, όσον αφορά και υγειονομικό υλικό, αλλά και προϊόντα που θα πρέπει να στηρίξουμε με αυτά, είτε είναι πρώτης ανάγκης, είτε είναι φάρμακα, είτε είναι είδη παντοπολίου, τις ευπαθείς και αδύναμες ομάδες, στήριξη των φορέων που εμπλέκονται στην υγειονομική κρίση και των δομών όπου μπορεί να προκύψει ανάγκη. Ως προς τον τουρισμό, βρισκόμαστε σήμερα σε ένα κομβικό σημείο, το κατανοούμε όλοι, θα είναι ένα πρωτόγνωρο καλοκαίρι, μια πρωτόγνωρη τουριστική σεζόν για την Κέρκυρα, που έχει συνηθίσει τέτοιες μέρες να κατακλείζεται από κόσμο, από ενέργεια, από εφορία και που κακά τα ψέματα οι περισσότεροι περιμένουν την τουριστική σεζόν για να καλύψουν τις ανάγκες του χειμώνα, να εργαστούν οι συνδημότες μας. Πολλοί εργάζονται και τα δύο μέλη της οικογένειας στον τουριστικό τομέα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για όλους. Κατανοεί όμως ο καθένας ότι και ο Δήμος μας δεν έχει μείνει αλόβητος οικονομικά από αυτή την πανδημία. Η οικονομική ζημιά για όλους είναι ακόμα ανυπολόγιστη. Βρισκόμαστε στο στάδιο της αναμονής, εφαρμογής μέτρων στήριξης, όπως είπαμε, για τους επιχειρηματίες και τις ευπαθείς ομάδες, για όλη την τουριστική περίοδο που θα υπάρξει φέτος, που, όπως είπαμε, μόνο όταν θα κλείσει θα μπορούμε να αναφερθούμε επακριβώς με νούμερα και στοιχεία για το τι μας τύχησε σαν Δήμος, σαν μηχανισμός του Δήμου αυτή η πανδημία. Ως Δήμος, παρά τα αυτά, σχεδιάζουμε για το άμεσο μέλλον την με κάθε τρόπο προβολή του τόπου μας στο εσωτερικό και όχι μόνο της χώρας. Σε συνεργασία με το σύνολο των τουριστικών φορέων, θα εκμεταλλευτούμε και θα αξιοποιήσουμε την καλή εικόνα που υπάρχει, τόσο για τη χώρα μας, που πέτυχε ζηλευτά αποτελέσματα και καταφέραμε να διαφημιζόμαστε για τον τρόπο που όλοι αντιμετωπίσαμε την πανδημία του κορονοϊού, ώστε η καλή αυτή εικόνα να ταξιδέψει και στο εξωτερικό και συνακόλουθα να φέρει θετικά αποτελέσματα για την τουριστική κίνηση. Η Κέρκυρα είναι ένας προορισμός safe and clean. Και αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι το μότο μας, το σύνθημά μας για την τουριστική σεζόν όσο αυτή θα διαρκέσει για φέτος. Παραμένει δε ένας πολύ δημοφιλής τουριστικός προορισμός και εργαζόμαστε παράλληλα για την ενίσχυση αυτού του αισθήματος ασφάλειας και των πολιτών μας αλλά και των τουριστών, τη στήριξη υποδομών που επί χρόνια παραμένουν ως έχουν, τη συντήρησή τους, υποδομών που έμειναν για πολλά χρόνια αδρανείς και εγκαταλελειμμένες. Ο ρεαλιστικός μας στόχος αυτή τη στιγμή είναι να επανακινήσουμε τον τουρισμό, να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε για το 20 και με μία επιμήκυνση που θα βοηθήσει, θέλω να πιστεύω σε αυτό, και ο καλός καιρός, αφού μέχρι πριν λίγο ήταν αμφίβολο αν θα έχουμε καν τουριστική σεζόν. Εμείς σκοπεύουμε σε αυτό να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε να τηρηθούν υγειονομικά πρωτόκολλα και ο Δήμος να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει και την εισρωή των επισκεπτών με τις υποδομές του, με τα ψηλά επίπεδα καθαριότητας, με την ασφάλεια και με την συνεχή συνεργασία με το νοσοκομείο, όπου θεωρούμε ότι υγειονομικά θα παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη. Σχεδιάζουμε μια νέου τύπου, λόγω της αναγκαιότητας πλέον χρήσης ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων, σύγχρονη διαδραστική καμπάνια που θα τρέξει μέσα από το διαδίκτυο. Θα χρησιμοποιήσουμε στοχευμένες διαφημίσεις μέσω social media αλλά και οπτικοακουστικό υλικό με ευρεία απήχηση στο κοινό. Στη νέα αυτή πραγματικότητα που όλοι ζούμε, η αίσθηση της ασφάλειας και της καθαριότητας θα αποτελέσουν, όπως είπα, κριτήριο επιλογής ενός τουριστικού προορισμού. Και εκεί θα επικεντρωθεί και όλη η ουσία του μηνύματός μας. Η καμπάνια που θα τρέξει θα στοχεύει να ενισχύσει τον τουρισμό, να στηρίξει επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εργαζόμενους και θα στοχεύσουμε, όπως καταλαβαίνετε, εμπολείς και στον εσωτερικό τουρισμό και ό,τι αυτός μπορεί να φέρει. Ήδη έχει αποσταλεί υλικό και στην Κύπρο, γιατί, όπως ξέρετε, ο Δήμος μας συμμετέχει στο δίκτυο πόλεων μαζί με την Πάφο, με τα Χανιά και με άλλους Δήμους και έχει αποσταλεί ήδη στην Κύπρο υλικό διαφημιστικό
για όλους τους τομείς του Δήμου, για την ιστορία, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, τις παραλίες, το φυσικό περιβάλλον και υπάρχει πολύ μεγάλη απήχηση και ενδιαφέρον και από εκεί. Παράλληλα, έχει προχωρήσει ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο σε αποφάσεις για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, εξαντλώντας πραγματικά τα όρια της δημοσιονομικής μας αντοχής, τα οποία δεν είναι απεριόριστα δυστυχώς ούτε για το Δήμο. Με συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση των επιχειρήσεων, σε συνεργασία και με το Επιμελητήριο, αλλά και με το Εργατικό Κέντρο, θα προχωρήσουμε και στη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου καταγραφής των ανέργων στον τουρισμό, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο να βρεθούν κάποιες θέσεις εργασίας. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες λοιπόν που υπήρξαν όλο αυτό το διάστημα, με όλες τις ελλείψεις που περιέγραψα, συνεχίσαμε τις προσπάθειές μας προωθώντας έργα και ενέργειες σε όλους τους τομείς. Λίγα από τα έργα που προχωρήσαμε, πολύ σημαντικά όμως, όπως είχαμε δεσμευτεί και εξαγγείλει, είναι έργα συντήρησης σχολικών κτηρίων, συντήρησης του οδικού δικτύου, που θα υπάρξουν και συγκεκριμένες ανακοινώσεις για εκατομμύρια ευρώ που μετά από πάρα πολλά χρόνια, ίσως πάνω από δεκαετία, θα πέσουν στο οδικό και στο αγροτικό δίκτυο του Δήμου μας, ύψους πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα όμως δεν αφήσαμε τη λειτουργία του Δήμου και στους υπόλοιπους τομείς. Όπως καταλαβαίνατε, δώσαμε λόγω και των συνθηκών ιδιαίτερη έμφαση στην αποκομιδή των απορριμμάτων, που θέλαμε να γίνεται με άρτιο τρόπο. Συνεχίσαμε τις δράσεις και τις ενέργειες στον τομέα της ανακύκλωσης και τα προγράμματα για να πετύχουμε τη διαλογή στην πηγή. Πρόσφατα ανακοινώσαμε, και το γνωρίζετε ήδη, μια πανελλήνια πρωτοτυπία. Είναι καλό να είμαστε κι εμείς ως Κέρκυρα πρώτοι σε κάτι. Τη δυνατότητα που δίνει ο Δήμος για την επιβράβευση των πολιτών που ανακυκλώνουν στις πράσινες γωνιές μέσω ενός QR code, το οποίο σχεδιάσαμε, εργαστήκαμε, παραγγείλαμε και υλοποιήσαμε για το Δήμο της Κέρκυρας πρώτα απ' όλα και ενδεχομένως να το ακούσετε στη συνέχεια και από άλλους Δήμους της Ελλάδας. Όσον αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων, γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε τα περιθώρια, από την αρχή το γνωρίζαμε και την πολυτέλεια, να χαθεί ούτε μία μέρα. Γι' αυτό συνεχίσαμε το έργο από την πρώτη στιγμή για την εφαρμογή του σχεδίου αποσυμφόρησης της Κέρκυρας και επίλυσης του θέματος της διαχείρισης. Πριν απ' όλα να τονίσω ότι η Κέρκυρα σήμερα δεν έχει καμία σχέση, και οφείλουμε όλοι να το παραδεχτούμε, ακόμα και ο πιο κακοπροαίρετος, με την εικόνα που είχε πέρσι τέτοια εποχή, ή το 18, ή το 17, ή το 16. Από τους πρώτους μήνες και τις πρώτες εβδομάδες της θητείας, βάλαμε τέλος στις εικόνες με τους όγκους των απορριμμάτων, στους δρόμους και σε κοινόχρηστους χώρους, και μαζί με αυτό βάλαμε τέλος στον εξευτελισμό και τη δυσφήμιση του τόπου μας. Από την 1η Σεπτέμβρη που αναλάβαμε, ήμασταν έτοιμοι και εφαρμόσαμε σχέδιο για την οργάνωση καταρχήν της διεύσης καθαριότητας, ώστε να υπάρχει σωστή αποκομιδή και στην πόλη αλλά και στις περιφερειακές ενότητες, και το πετύχαμε. Σε 6 μόλις μήνους ενεργούς θητείας, κάναμε πράξη και φτάσαμε σήμερα στην τελική φάση για τη μεταφορά των απορριμμάτων από την Κέρκυρα στην Κοζάνη. Τη θεωρούμε μια άκρως απαραίτητη και θετική εξέλιξη για τον τόπο μας. Έγινε η διαδικασία όπως έπρεπε να γίνει βάσει νόμου, αναδείχθηκε ο ανάδοχος και προχωράμε κατόπιν του προσυμβατικού ελέγχου στη συμβασιοποίηση και ευελπιστώ ότι από εδώ και πέρα θα κυλήσουν όλα ομαλά, χωρίς προσχώματα, χωρίς τρικλοποδιές και χωρίς προβλήματα. Όπως καταλαβαίνετε, το εγχείρημα είναι δύσκολο. Η διαδικασία παρά τα αυτά έχει γίνει με όλες τις αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται από τον νόμο. Και έτσι ελπίζω ότι το συντομότερο θα ξεκινήσει και όλα θα πάνε καλά και σε αυτό το επίπεδο. Αποτελούσε δε μονόδρομο και τη μόνη ενδεδειγμένη λύση, εφόσον αποκλείστηκε ο χώρος της Λευκύμης και εφόσον έχουμε ένα χώρο στο Τεμπλόνι, ο οποίος όλοι γνωρίζουμε ότι είναι κορεσμένος και ότι δεν αντέχει άλλο. Η μεταφορά αυτή είναι προσωρινή και θα ακολουθήσει και μια μεγαλύτερη μεταφορά, που θα διαρκέσει μέχρι να μπορέσουμε να έχουμε τη δική μας μονάδα επεξεργασίας και διαχείρισης απορριμμάτων, ώστε να μην μείνουμε σε καμία περίπτωση σε εκκρεμότητα ή χωρίς λύση μέχρι να έχουμε τη δική μας μονάδα που θα μπορούν να επεξεργαστούν τα απορρίμματά μας. Συνεχίζω να υπερασπίζω με τη λύση και δικαιώθηκα, γιατί τα αδύνατα γίναν δυνατά και γιατί βάσει των δεδομένων που έχουμε ήταν η μόνη λύση. Υπήρξαν προσπάθειες δυστυχώς, πέρα από τις
επισκέψεις τις δικές μου και συνεργατών μου στην Αθήνα από την επομένη των εκλογών, όχι από την 1η Σεπτέμβρη, που ανέλαβα για να κάνω κατανοητό ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, να κάνω κατανοητό γιατί δεν πρέπει να ξαναματώσει η κοινωνία της Κέρκυρας και να ξαναδιχαστεί με μάτι, με οποιοδήποτε τρόπο χρήσης του χώρου της Λευκύμης, υπήρξαν προσπάθειες αναβολής για την προώθηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας. Υπήρχαν προσχώματα που τίθενταν κάθε φορά, σε κάθε συνεδρίαση του Φορέα Διαχείρισης και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Υπήρχαν σκόπιμες ενστάσεις, εντάσεις, παρατηρήσεις, παράπονα, ώστε να τυναχτούν όλες οι διαδικασίες στον αέρα. Και δυστυχώς, από μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦΟΣΔΑ. Και είναι δεκτό για όλους και σεβαστό για τον καθένα να έχει μια αντίθετη άποψη για τη λύση την οποία θεωρούσαμε μονόδρομο και την οποία προωθούσαμε με νύχια και με δόντια. Αλλά είναι άλλο να έχεις αντίθετη άποψη και άλλο να προσπαθείς με κάθε τρόπο να βάλεις εμπόδια στην προώθηση της μοναδικής λύσης για πολιτικές μικροσκοπιμότητες, για προσωπικούς εγωισμούς ή εμπάθειες ή για δεν ξέρω γιατί άλλο, γιατί δεν μπορώ να αποδώσω κάπου τέτοιες συμπεριφορές από κερκυραίους θεσμικούς φορείς του τόπου μας. Και επίσης δεν μπορώ να διανοηθώ κάποιοι που ήδη είναι μέσα στην αυτοδιοίκηση ή ήταν κάποια χρόνια και γνωρίζουν και χειρίστηκαν τέτοιες υποθέσεις στο παρελθόν και έργα που σχετίζονται με τη διαχείριση ή την επεξεργασία ή την αποκομιδή των απορριμμάτων, να θέλει θελημένα να υπονομεύσει το παρόν και το μέλλον του τόπου. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιοι θέλουν το κακό της Κέρκυρας και δεν θέλω να το πιστέψω. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν βλέπουν την ανάγκη, το αδιέξοδο, τη μοναδική λύση. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αφετηρεί όλων αυτών των τοξικών πραγματικά και αρνητικών θέσεων και συμπεριφορών, με παράλληλες και υπόγειες διαδρομές και προσπάθειες υπονόμευσης, ότι μπορεί να κρύβουν άλλου είδους συμφέροντα, που σίγουρα είναι μακριά και πίσω από τα συμφέροντα του τόπου και των συμπολιτών μας. Εμείς πάντως ούτε φοβηθήκαμε, ούτε δηλιάσαμε. Αντίθετα, δουλέψαμε, προσπαθήσαμε, υψώσαμε τη φωνή μας, σφίξαμε τις γροθιές μας και πείσαμε αυτά που πρέπει να γίνουν για τον τόπο μας. Ότι ή πάμε εκεί ή το νησί μας βουλιάζει. Και μαζί με αυτό βουλιάζει πρώτα απ' όλα η υγεία των πολιτών και μετά η ευημερία μας. Όλοι όσοι αντιδρούν για τη μεταφορά, για αυτά που κάναμε γρήγορα, για αυτά που καθυσταρίξαμε 6 μήνες, ενώ μπορεί να τα περιμέναμε και 5 και 10 χρόνια, δεν πρότεινε και καμιά άλλη λύση. Τόσες φορές συνεδριάζουμε, τόσες φορές καλέσαμε σε δημόσιο διάλογο, με επιστολές. Τόσες συνεδριάσεις έγιναν τόσους μήνες, δεν πρότειναν τίποτε άλλο. Μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες, όπως είπα, όσον αφορά κυρίως το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και για τη μεταφορά και για τα προγράμματα ανακύκλωσης και για την κατασκευή του εργοστασίου, δεν σταματήσαμε ούτε μια μέρα να εργαζόμαστε. Πανδημία, ξεπανδημία, ήμασταν εκεί. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ και Σαββατοκυριακά και όποτε χρειαζόταν. Εργαστήκαμε λοιπόν και για να γίνει πράξη δημοπράτηση αυτής της μονάδας, επιτέλους. Και επειδή δεν θέλω να αδικώ και να ισοπεδώνω τίποτα, ευχαριστώ και όσους εργάστηκαν και στην προηγούμενη δημοτική αρχή. Και είπαμε ότι είναι καλό, το παίρνεις από εκεί και το συνεχίζεις. Δεν το ισοπεδώνεις επειδή το έκανε κάποιος άλλος. Άρα, εμείς αυτό που φροντίσαμε να κάνουμε είναι να πάρουμε τη μελέτη για το εργοστάσιο, να την τροποποιήσουμε εκεί που έπρεπε, να τη συμπληρώσουμε εκεί που έπρεπε, να βάλουμε τεχνικές προδιαγραφές που έπρεπε, πιο αυστηρές και πιο σύγχρονες. Γιατί οι μέθοδοι αλλάζουν και έπρεπε να επικαιροποιηθούν κάποια πράγματα. Να βάλουμε παράρτημα με τεχνικές προδιαγραφές επιπλέον. Να πάρουμε έγκριση περιβαλλοντικών όρων, να τελειώσει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που περιλαμβάνει όλη τη μονάδα και να μπορέσουμε να πάρουμε την έγκριση από το ΗΜΕΠΕΡΑ και επιτέλους και από και άλλες εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις από το Συμβούλιο Έργων της Αποκεντρωμένης, από το Συμβούλιο Έργων της Περιφέρειας. Είναι μια σειρά από πολλές πολυσύνθετες γραφειοκρατικές και διοικητικές διαδικασίες. Καταφέραμε λοιπόν να τα κάνουμε όλα αυτά επιτροχάδιν. Το τονίζω επιτροχάδι, και να φτάσουμε στη δημοπράτηση. Να φτάσουμε το να αποστείλουμε αρχείο από το ΦΟΣΔΑ στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και κατόπιν στο ΕΣΥΔΙΣ, που είναι η πλατφόρμα, η εθνική, η εσωτερική πλατφόρμα. Και να ξεκινάει να μετράει η προθεσμία, τώρα που μιλάμε ήδη και κάποιες μέρες, για την κατάθεση προσφορών
Είπε, όπως καταλαβαίνετε, επειδή είναι διεθνής διαγωνισμός, είναι ένα έργο ύψους 29 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ από ΕΣΠΑ με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, να τρέχουν πλέον οι 40 μέρες για την κατάθεση των προσφορών, που από ό,τι υπολογίσαμε γύρω στις αρχές Ιουλίου λήγει η καταληκτική ημερομηνία. Επειδή η εμπειρία μας λέει ότι τόσο μεγάλα έργα υπάρχουν αρκετοί που επιθυμούν να τα κατασκευάσουν, ενδεχομένως να έχουμε και προσφυγές. Οπότε θεωρούμε ότι με ένα ρεαλιστικό χρονικό περιθώριο των 6 με 8 μηνών θα μπορούμε να δούμε ανάδοχο στο έργο. Οπότε με ένα διάστημα υλοποίησης 18 μηνών μπορείτε να υπολογίσετε ότι μέχρι το τέλος του 22 μέσα του 23 θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είμαστε στην ευτυχή θέση να έχουμε τη δική μας μονάδα να τελειώσει και η περιπέτεια της μεταφοράς. Αλλά ωστόσο, και είναι πολύ βασικό να το πω αυτό, να έχουμε προχωρήσει στην ανακύκλωση. Δεν είναι πανάκια το εργοστάσιο. Και ένα να έχουμε και 10 να έχουμε, αν δεν προχωρήσουμε σωστά στους τομείς της ανακύκλωσης, δεν θα λύσουμε βιώσιμα, οριστικά και περιβαλλοντικά όπως πρέπει το πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό λοιπόν δουλεύουμε πολύ εντατικά και σε αυτό το τομέα, με διάφορες συμβάσεις που θα υπογραφούν για ξεχωριστά ρεύματα που για πρώτη φορά θα γίνει στην Κέρκυρα και θα σας ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάνει σε 4 προσκλήσεις ΕΣΠΑ. Έχουν μπει αιτήματα του Δήμου μας και πλήρεις φάκελοι και έχουν ήδη εγκριθεί για εξοπλισμό, για ξεχωριστά ρεύματα, για ανακυκλώσιμα υλικά και για κάδους και μηχανισμό για να μπορέσουμε να κάνουμε ξεχωριστή διαλογή. Επίσης έχουμε και ένα διασυνοριακό, το ΚΟΡΕΚΑ, που από εκεί περιμένουμε μόνο για ανακύκλωση και κάδους και οχήματα. Όταν λοιπόν θα είμαστε στην θέση να έχουμε ως Δήμος το μηχανισμό να τον εξαπλώσουμε και να καταρτήσουμε τους πολίτες, θα χρησιμοποιήσουμε και την καμπάνια πάλι μέσω ΕΣΠΑ που έχουμε εξασφαλίσει ένα σεβαστό ποσό για ενημέρωση, επιμόρφωση και εκπαίδευση όλων των πολιτών πώς θα ανακυκλώνουν σωστά. Και βεβαίως θα έρθει και ο κανονισμός καθαριότητας που θα συνοδεύεται και αυτή τη φορά από πρόστιμα τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν παραδειγματικά για να μπούμε επιτέλους στην κουλτούρα, στη συνείδηση και να εφαρμόζουμε την ανακύκλωση στην καθημερινή μας ζωή. Έχουμε ήδη εφαρμόσει και το γνωρίζετε γιατί έχουμε βγάλει ανακοινώσει την πράσινη κάρτα του Δημότη μέσα από τη Follow Green την πλατφόρμα, όπου ο Δημότης έχει εκπτώσεις και δώρα σαν κίνητρο για να ανακυκλώνει περισσότερο και είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε όλα τα δημοτικά, θα τρέξει και όλο τον επόμενο εκπαιδευτικό χρόνο και στο τέλος της χρονιάς και φέτος θα έχουμε και μία κλήρωση για δώρα για να δώσουμε χαρά και ηθική ανταμοιβή στους μικρούς μας μαθητές. Ως προς το χώρο του Τεμπλονίου προχωράει η αποκατάσταση των κυττάρων. Είχε σταματήσει το έργο αυτό για περίπου 2,5 μήνες γιατί έπρεπε να γίνουν τροποποιήσεις στην περιβαλλοντική μελέτη. Έγιναν και αυτά, πήραμε τις εγκρίσεις, προχωράει και αυτό. Και θα προχωρήσει και η δημοπράτηση, πιστεύω σε 2-3 μήνες, του νέου χιτή, που αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει παράλληλα και ταυτόχρονα σε παράλληλο ρυθμό με τη νέα μονάδα, ώστε να συνοδεύει τη μονάδα σαν συνοδευτικό και συμπληρωματικό έργο, όπου εκεί θα κατευθύνεται το ανενεργές υπόλοιμα που θα πηγαίνει για ταφή. Θέλω να τονίσω επίσης ότι στο ΦΟΣΔΑ λειτουργούν και υπηρετούν αποσπασμένοι στις τεχνικές και στις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες, εργαζόμενοι αποσπασμένοι μόνο από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, γιατί μόνο ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας δέχτηκε να κάνει μνημόνιο συνεργασίας για να στηρίξει το φορέα διαχείρισης. Επίσης, θέλω να σας πω ότι οι δαπάνες, όλες οι δαπάνες που αντιμετωπίζει ο φορέας διαχείρισης, πληρώνονται από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και από το Δήμο Παξών. Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας και ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας δεν έχει καταβάλει σε αυτό το οχτάμινο ούτε ένα ευρώ στον φορέα διαχείρισης που αφορά τα τέλη εναπόθεσης. Τη συνδρομή του δεν έχει καταβάλει ούτε καν το 1% που είναι το τέλος εναπόθεσης απορριμμάτων. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και πρέπει να το πω στους δημότες μου, γιατί πρέπει να τους λέω την αλήθεια και να σέβομαι τον οβολό τους, ότι ο φορέας αυτός λειτουργεί με τα χρήματα των δημοτών της Κεντρικής Κέρκυρας και των Παξών και μόνο. Επίσης, στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω, γιατί θα ήταν μεγάλη παράληψη από μένα αν δεν το έκανα, ότι θέλω να ευχαριστήσω θερμότατα τον κύριο Χρύσανθο Σαρλή, πρώην δήμαρχο και επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης στο Δημοτικό μας Συμβούλιο,
για την απίστευτα εξαιρετική και παραγωγική συνεργασία που έχουμε, για την στήριξή του, για την συνέστηση των προβλημάτων και όλου του μεγέθους του ζητήματος αυτό και πόσο ζωτική σημασία είναι για τον τόπο και τους δημότες, διότι είναι συμπαραστάτης, αρρωγός και εξαιρετικός συνεργάτης από την πρώτη στιγμή δίπλα μου, όπως και τον Αντιδήμαρχο Καθαριώτας Παξών, τον κύριο Μανώλη Βλαχόπουλο, και τον Δήμαρχο Παξών, τον κύριο Βλαχόπουλο, για την αμέριστη συμπαράσταση και συνεργασία τους. Αυτά που καταφέραμε μέχρι σήμερα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα οφείλονται και σε αυτούς και στην πραγματικά ουσιαστική συμβολή τους. Όπως ξέρετε, στο φορέας διαχείρισης απολυμάτων είναι πλέον διαδημοτικός. Συμμετέχει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας και ο Δήμος Παξών. Ανάλογα με τα απορρίμματα που παράγουν και να αποθέτουν, ζυγίζονται, υπάρχουν ζυγολόγια, καταγράφονται και βγαίνει και το κόστος και η δαπάνη. Είναι υποχρεωμένοι, γιατί είναι μέλη, αποτελούν μέρος, συμμετέχουν σε ένα διαδημοτικό σύνδεσμο. Καταλαβαίνετε ότι είναι υποχρέωση ηθική, νομική, συμβατική, ουσιαστική, πραγματική και υπάρχουν και ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετηθούν. Τα σκουπίδια μόνο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και των Παξών θα μεταφερθούν. Ή τα σκουπίδια μόνο τα δικά μας πάνε στον Τεμπλόνι, που βρίσκεται όλο τυχαίο στην Κεντρική Κέρκυρα. Όλοι έχουμε υποχρέωση να συνδράμουμε. Ηθικό καθήκον και υποχρέωση να συνδράμουμε σε αυτό το πρόβλημα που είναι ζωτική σημασία και πρώτη προτεραιότητα για την υγεία και για τον τόπο μας. Θέλω να σας πω ότι μέχρι πριν δύο-τρεις μέρες πριν ήρθε χαρτί έγγραφο από την αποκεντρωμένη που περνάμε σε διαδημοτικό, που αναγνωρίζει πλέον το διαδημοτικό χαρακτήρα της ΔΕΙΑΚ, υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις και από τα τρία δημοτικά συμβούλια ότι εν ευθέτω χρόνο θα προχωρήσουμε σε διάσπαση ώστε να πάμε σε τρεις αυτόνομες ΔΕΙΑΚ και κάθε Δήμος να έχει τη δική του. Θέλω να σας πω παρά ταύτα ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε εμάς. Υπήρξαν πάρα πολλές προσπάθειες συνεργασίας, συνεννόησης, παραγόντων, νομικών υπηρεσιών και τα λοιπά του Δήμου μας με αντίστοιχους της Βόρειας και της Νότιας Κέρκυρας. Όντως, μέχρι πριν λίγες μέρες δεν είχαν έρθει η σύσταση, η συγκρότηση των μελών και αυτών από το Βορρά και το Νότο. Με ειδοποίησαν από το Βορρά ότι ήρθε πριν 2-3 μέρες. Από το Νότο, παρά τα αυτά, πρέπει να ξαναεπανέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν λανθασμένη η απόφαση, γιατί δεν τηρούσε το μέτρο της ποσόστοσης. Άρα, θα είμαστε σε κρεμότητα και θεωρώ ότι θα γίνει άμεσα από τους συναδέλφους και από τα δημοτικά συμβούλια για να προχωρήσουμε και σε αυτό, γιατί είναι μια επιχείρηση με πολλές ανάγκες, πολλά προβλήματα και που παρά τα αυτά έχει ανεξάντλητες προοπτικές και πολύ σημαντικά έργα να επιτελέσει στο μέλλον. Ήδη το σημαντικότερο που επιτελείται είναι η επέκταση και αναβάθμιση του βιολογικού της πόλης, που το περιμέναμε δεκαετίες. Και είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θέλω να σας πω ότι δεν υπήρχαν και δούλευε το εργοτάξιο με τον απαραίτητο αριθμό και τον υγειονομικά επιτρεπόμενο ακόμα και μέσα στην πανδημία, γιατί το θεωρούμε πολύ σημαντικό και δεν θέλαμε να σταματήσει καθόλου το έργο αυτό και η εξέλιξή του. Έχω μιλήσει πολλές φορές και είμαι σε συνεχή επικοινωνία και ενημέρωσή τους, γιατί θεωρώ ότι είναι οι πρώτοι που έχουμε καθήκον να τους ενημερώνουμε, διότι έχουν υποστεί για πολλά χρόνια ταλαιπωρία και επιβάρυνση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής. Η σύμβαση αυτή για την αποκατάσταση ήταν μια σύμβαση που, όπως ξέρετε, υπεγράφει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Οι μελέτες είχαν εγκριθεί από την προηγούμενη περίοδο και ό,τι έχει γίνει ως τροποποίηση της μελέτης έχει εγκριθεί από το Υπουργείο αλλά και από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης. Άρα, ως προς τα τεχνικά ζητήματα, εξειδικευμένοι επιστήμονες, φορείς και αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες έχουν κρίνει. Δεν μπορώ εγώ να μπω σε εξειδικευμένα επιστημονικά ζητήματα. Από εκεί και πέρα, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να γίνει αποκατάσταση του χώρου, να εφαρμόζεται άρτια η μελέτη και γι' αυτό γίνεται πολύ πολύ συχνά εποπτεία και επιτήρηση από εξαιρετικούς μηχανικούς των τεχνικών υπηρεσιών, που πάλι έρχεται ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας να συνδράμει και σε αυτό και υπάρχει παρακολούθηση του έργου πολύ στενή για να εφαρμόζονται άρτια η μελέτη και στην πράξη. Να υλοποιείται δηλαδή στο 100% η μελέτη και να υπάρχουν και σφιχτά χρονοδιαγράμματα ώστε να τελειώσει και να αποκατασταθεί το τοπίο αυτό στην περιοχή, που θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Οι Παξοί θα πάνε στη Βόνιτσα μέσω του φορέα. Δηλαδή, έχει πάρθει απόφαση από το ΔΟΥΣΟΥ του φορέα του ΦΟΣΔΑ ότι θα είναι ξεχωριστό υποέργο η Παξοί στη μεταφορά.
Διότι θα ήταν παράλογο να έρχονται τα σκουπίδια Κέρκυρα και να πηγαίνουν η Γουμενίτσα και να μην πηγαίνουν Παξούς η Γουμενίτσα. Δηλαδή θα ήταν διπλό έξοδο και διπλή διαδρομή. Άρα, σαν υποέργο, η Παξή μέσω του φορέα, δηλαδή θα καταβάλουν τα τέλη του στο φορέα και ο φορέας θα πληρώνει τη μεταφορά. Όπως θα γίνει και για όλα τα απορρίμματα των τριών Δήμων.